Καλησπέρα σας. Τι έχουμε σήμερα? Ένα ακόμα βίντεο γεμάτο ανατροπές στο αγαπημένο μας Survivor. Ένα επεισόδιο που μας έκανε να μείνουμε άφωνοι, καθώς η Αγγελική, η παίκτρια που έθεσε τον εαυτό της υποψήφιο για αποχώρηση για να καθαρίσει την Εκατερίνα, τελικά αποχώρησε η ίδια. Ναι, καλά ακούσατε. Ζήτησε να βγει υποψήφια και το αποτέλεσμα την άφησε εκτός παιχνιδιού. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Απόψε, είδαμε την Αγγελική να πληρώνει πολύ ακριβά την υποτίμηση των αντιπάλων της. Θυμάστε πως ήθελε να βγάλει από τη μέση την Εκατερίνα. Το είπε με σιγουριά. Πίστευε πως θα κέρδιζε εύκολα αυτή τη μονομαχία. Όμως η τύχη είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Αντιμέτωπη με την Εκατερίνα και τον Μιχάλη, η Αγγελική δεν τα κατάφερε και τώρα αποτελεί παρελθόν για την πράσινη ομάδα. Το Survivor, όπως πάντα, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι φέτος είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Οι δύο ομάδες, η πράσινη και η κίτρινη, δεν αφήνουν καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι παίκτες δίνουν το καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αγώνισμα, με την κάθε νίκη να έχει σημασία, ειδικά όταν αφορά την επιβίωση ή το έπαθλο του φαγητού. Και ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος δεν θέλει λίγο έξτρα φαγητό μετά από τόσες μέρες πείνας στην παραλία. Οι ανατροπές είναι το στοιχείο που κάνει το Survivor τόσο συναρπαστικό. Θυμάστε τις τίγρες στην αρχή, φαίνονταν ασταμάτητοι, όμως οι αετοί δεν έμειναν πίσω. Όταν οι τίγρες άρχισαν να χάνουν παίκτες, οι αετοί βρήκαν την ευκαιρία να επανέλθουν δυναμικά. Και ενώ η κίτρινη ομάδα, η πράσινη ομάδα, πείτε το όπως θέλετε, περνούσε μια δύσκολη φάση, απέδειξε πόσο μαχητική είναι και να που έφτασε η στιγμή που η κίτρινη ομάδα κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη στο πιο πρόσφατο επεισόδιο και μάλιστα στο αγώνισμα με έπαθλο το φαγητό. Οι παίκτες πανηγύρισαν σαν να είχαν κερδίσει το jackpot και μεταξύ μας το φαγητό είναι όντως ένα μικρό jackpot όταν βρίσκεσαι απομονωμένος στη ζούγκλα. Αλλά αυτό που περιμένουμε τώρα με ανυπομονησία είναι το επόμενο αγώνισμα. Για πρώτη φορά φέτος, το επόμενο αγώνισμα θα έχει ως έπαθλο την επικοινωνία. Ναι, καλά ακούσατε. Οι παίκτες θα μπορέσουν να ακούσουν τις φωνές των αγαπημένων τους. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό το έπαθλο δεν το αλλάζω με τίποτα. Η ψυχολογική όθηση που δίνει το να ακούσεις ένα «σε αγαπώ» ή ένα «σε σκέφτομαι» από τα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι ανεκτίμητη. Αυτό το έπαθλο είναι που μπορεί να δώσει τη δύναμη σε κάποιον να συνεχίσει να τσέφεις με νοτέ στα επόμενα μίτσα. Η ερώτηση όμως είναι ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει αυτή τη νίκη. Όπως μας λένε οι πληροφορίες μας, η κίτρινη ομάδα έχει το προβάδισμα. Η τελευταία νίκη τους έδωσε την ψυχολογική όθηση που χρειάζονταν για να μπουν με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο επόμενο αγώνισμα. Αλλά, όπως πάντα στο Survivor, τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα. Θα καταφέρουν να πάρουν την επικοινωνία ή οι αντίπαλοι θα βρουν τρόπο να τους ανατρέψουν. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι οι στιγμές που έρχονται θα είναι γεμάτες ένταση, συγκίνηση και φυσικά πολλές ανατροπές. Το Survivor μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο συναρπαστικό. Το να βλέπεις πώς η δυναμική αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, πώς οι παίκτες δίνουν τα πάντα για να επιβιώσουν, για να κερδίσουν, για να φέρουν τη νίκη στην ομάδα τους. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, η Αγγελική μπορεί να αποτελεί παρελθόν, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Και αν κρίνουμε από τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, τα καλύτερα έρχονται. Εσείς, ποια ομάδα υποστηρίζετε? Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο επόμενος που θα φύγει? Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε καμία στιγμή από τις εξελίξεις, να πατήσετε το like αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και αφήστε μας τα σχόλια τις προβλέψεις σας για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να θυμάστε, στο Survivor τίποτα δεν είναι δεδομένο.